Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. 10 χρόνια έχουν περάσει από τη μέρα που η Apple πρωτολανσάρισε το iPhone. Νομίζω ότι η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους σας. Μαζί μας είναι η Νίκη Παπάζου. Νίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, Τέτα. Πράγματι, πριν από 10 χρόνια, στις 29 Ιουνίου του 2007, ο περίφημος CEO της Apple, Steve Jobs, παρουσίασε στο κοινό του τη νέα συσκευή, το νέο smartphone, το οποίο ανέμενε να φέρει την επανάσταση στην κινητή τηλεφωνία. Η βασική του φιλοσοφία βασιζόταν στην απλότητα, όπως γενικά βασίζεται εκεί η Apple, και η καινοτομία του η μεγάλη ήταν η οθόνη αφής. Για αυτή την οθόνη αφής ξοδεύτηκε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία της, αλλά ήταν το χαρακτηριστικό το οποίο ουσιαστικά κατάργησε το φυσικό πληκτρολόγιο και έδωσε στην Apple και στο iPhone, το πρώτο αυτό iPhone, ένα τεράστιο προβάδισμα στο κοινό. Οι κριτικοί που το πρωτοείδανε βέβαια ήταν αρκετά επιφυλακτικοί, ωστόσο οι αγοραστές ήταν ακριβώς το αντίθετο και σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια είχαν κατακλείσει τα καταστήματα προκειμένου να προμηθευτούν το iPhone που κυκλοφορούσε, το πρώτο iPhone. Η καλή πορεία της εταιρείας συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Στο δεύτερο μοντέλο είχε εισάγει το 3G και το App Store, το οποίο ανέμενε να δημιουργήσει μια ολόκληρη βιομηχανία από εφαρμογές. Και μέχρι σήμερα η εταιρεία καταφέρνει να είναι κερδοφόρα και να έχει ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά, είναι δεύτερη. Και είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό της επιτυχίας της το γεγονός ότι παρά το ότι οι πωλήσεις της πέφτουν, τα έσοδά της αυξάνονται. Συγκεκριμένα στην τελευταία περίοδο, το πρώτο τρίμηνο δηλαδή του 2007, η εταιρεία κατάφερε να πουλήσει 50,8 εκατομμύρια iPhone, 1% δηλαδή λιγότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και ο επικεφαλής της εταιρείας σήμερα, ο Tim Cook, τέλος πάντων, απέδωσε την εξέλιξη αυτή στο γεγονός ότι οι πελάτες αναμένουν το νέο iPhone. Παρ' όλα αυτά όμως τα έσοδά της ήταν αυξημένα κατά 4,6% και άγγιξαν τα 52,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ελαφρώς χαμηλότερα δηλαδή από τις προβλέψεις των αναλυτών. Όσο για το τι περιμένουμε φέτος το Σεπτέμβριο να μας παρουσιάσει η Apple, όλοι λένε ότι θα δούμε το δεύτερο θαύμα από εκείνο το πρώτο τηλέφωνο, επειδή είναι και η επέτειος των 10 χρόνων. Μιλάνε για μια συσκευή η οποία θα είναι αποκλειστικά από γυαλί, η οποία θα έχει ασύρματη φόρτιση και πάρα πολλές άλλες καινοτομίες.